Καλημέρα σας, κύριε Πρίτανη, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Στα καλοήθη νοσήματα δεν υπάρχουν πολλές σημαντικές εξελίξεις και γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ξεκινώ με το πρώτο νόσημα, που είναι η ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα, ένα νόσημα το οποίο βλέπουμε συχνά στην καθημερινή πράξη. Και ξέρουμε ότι η πρώτη γραμμή θεραπείας είναι η χορήγηση υψηλής δόσης εξαμεθαζόνης. Σε μελέτη που έγινε στην Κίνα με πολλά άτομα και με 25 κέντρα, συμμετείχαν ασθενείς που είχαν νέα διάγνωση της ιδιοπαθούς θρομβοπενικής πορφύρας. Οι ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν είτε να πάρουν τον κλασικό συνδυασμό υψηλής δόσης εξαμεθαζόνης, είτε να πάρουν υψηλή δόση δεξαμεθαζόνης μαζί με ανασυνδυασμένο ανθρώπινο παράγοντα της τροποποιητήνης. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, η αρχική ανταπόκριση, η πλήρης ανταπόκριση, αλλά και η διατήρηση της απάντησης στους 6 μήνες ήταν πάρα πολύ καλύτερη στους ασθενείς που πήραν τον συνδυασμό. Οι μελετητές προτείνουν ότι ο συνδυασμός υψηλής δόσης δεξαμεθαζόνης και ανασυνδυασμένου υποδοχέα της τροποποιητήνης θα πρέπει να χορηγείται και ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Η δεύτερη μελέτη αφορά και πάλι την ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα και μάλιστα για τους ασθενείς με θρομβοπενία που πρόκειται να χειρουργηθούν. Η κλασική τους αντιμετώπιση είναι να πάρουν υψηλή δόση ανασωστερίνης. Η μελέτη Bridging είναι από τον Καναδά και στους ασθενείς που ήταν εκτοξήφοι για χειρουργείο ή τους στοιχειοποιήσανε να πάρουν είτε τρομοβάκι από το στόμα είτε την κλασική αγωγή με ανασωστερίνη. Ο στόχος ήταν οι ασθενείς να έχουν αιμοπετάλια πάνω από 45.000 για έλαστον χειρουργείο και πάνω από 90.000 για μίσον χειρουργείο. Ο στόχος επιτεύχθη στο 70% των ασθενών που πήραν ελκτρομοπάκι και στο 61% των ασθενών που πήραν ανασωστερίνη. Φαίνεται λοιπόν ότι η χορήγηση ελκτρομοπάκι στους ασθενείς με ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα που πρόκειται να χειρουργηθούν αποτελεί μια καλή εναλλακτική επιλογή έναντι της ενδοκρινίας της χορήγησης ανασωστερίνης. Η επίκτητη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα είναι μια κατάσταση η οποία είναι απαιτητική για τη ζωή. Το 2008 εγκρίθηκε η χορήγηση κάπλασης ζουμάμπη ταυτόχρονα με την πλασμαφαίρεση και την χορήγηση ανασωκατασταλτικής αγωγής. Η μελέτη που βλέπουμε είναι μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης που εκτίμησε την αποτελεσματικότητα της κάπλασης ζουμάμπη στις συνθήκες της καθημερινής πρακτικής. Συμμετείχαν 60 ασθενείς με οξία θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα από 29 κέντρα στη Γερμανία. Φαίνεται λοιπόν ότι με τη χορήγηση της κάπλασης ζουμάμπης υπήρχε ταχεία αύξηση των αιμοπεταλίων και η αύξηση αυτή ήταν ανεξάρτητη από το πότε δώσαν την κάπλαση ζουμάμπη και ανεξάρτητη και από το αν χορηγήσαν και άλλου είδους θεραπείες. Επίσης, μειωθήκαν σημαντικά οι συνεδρίες της πλασμαφαίρεσης. Τα δεδομένα λοιπόν των αποτελεσμάτων των μελετών φάσεως 2 και 3 επιβεβαιώθηκαν και στην καθημερινή πρακτική. Οι μελετητές προτείνουν ότι σε όλους τους ασθενείς με οξία θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα θα πρέπει να χορηγούμε κάπλαση ζουμάμπη στην πρώτη γραμμή θεραπείας. Στην ίδια μελέτη εκτιμήθηκαν τα επίπεδα των αιμοπεταλίων των ADAMS-13 και του Von Willebrand για να ελέγξουμε την πορεία της νόσου και της θεραπείας. Φαίνεται λοιπόν ότι η μέτρηση των επιπέδων ADAMS-13 αποτελεί ένα πολύ καλό δίκτυο παρακολούθησης της θεραπείας με κάπλαση ζουμάμπη, αλλά γενικά και της συνολικής θεραπείας της νόσου. Και μάλιστα, ενώ η κάπλαση ζουμάμπη δίνεται κάθε μέρα στο πρωτόκολλο, εάν μετράμε επίπεδο ADAMS-13, μπορεί να χορηγούμε την κάπλαση ζουμάμπη κάθε δεύτερη μέρα. Ένα άλλο νόσημα, το οποίο είναι σπάνιο αλλά το αντιμετωπίζουμε, είναι η κλασική παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφυρνουρία. Για την αντιμετώπιση της, πρέπει να αναστείλουμε το συμπλήρωμα σε 5 και αυτό γίνεται συνήθως με την χορήγηση εκουλιζουμάμπης ή ραβαλιζουμάμπης, τα οποία όμως χορηγούνται ενδοπλαδίως. Υπάρχει ένα καινούργιο μονοκλωνικό αντίσωμα, η κροπαλιμάμπη, η οποία παράγεται με smart technology και έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορεί να χορηγηθεί υποδορίως μία φορά το μήνα. Στη μελέτη Composer συμμετείχαν ασθενείς, οι οποίοι είχαν λάβει ήδη αγωγή για παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφυρνουρία και 19 ασθενείς που δεν είχαν λάβει αγωγή. Όλοι οι ασθενείς που πήραν κροπαλιμάμπη είχαν πλήρη και σταθερή αναστολή του συμπληρώματος.
Οι παρενέργειες ήταν συγκρίσιμες με τους άλλους αναστολείς του συμπληρώματος. Φαίνεται λοιπόν ότι η χορήγηση προβαλλημάπης υποδορίως μία φορά το μήνα είναι ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία για όλους τους ασθενείς με PNA. Η μελέτη αυτή αναφέρθηκε και από προηγούμενο ομιλητή, αφορά όμως πολύ μεγάλη ομάδα ασθενών, είναι ασθενείς με κακοήθεια και θρομβοεμβολική νόσο και σε αυτούς μέχρι τώρα υπάρχουν ενδείξεις χορήγησης εντοξαμπάνης ή ριβαροξαμπάνης, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας. Η μελέτη Καραβάτσιο περιελάμβανε 1.170 ασθενείς με ενεργή κακοήθεια και συμπτωματική ασυμπτωματική θρομβοεμβολική νόσο. Οι ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν να πάρουν ή τα πιξαμπάνη ή τα δελτεπαρίνη. Όπως φαίνεται, η ασφάλεια της χορήγησης από πιξαμπάνης ως προς την υποτροπή της φλεβοθρόμωσης και ως προς την μήνωνα αιμορραγία ήταν εισάξια και τουλάχιστον μη κατώτερη της δελτεπαρίνης. Άρα, για την αντιμετώπιση των ασθενών με ενεργό καρκίνο και φλεβοθρόμωση νόσο, η πιξαμπάνη φαίνεται ότι δεν είναι κατώτερη της δελτεπαρίνης και δεν έχει μεγαλύτερο αιμορραγικό κίνδυνο. Ένα άλλο πρόβλημα που μας απασχολεί συχνά στην καθημερινή πράξη είναι η θρομβοεμβολική νόσος, που είναι συχνή επιπλοκή σε ασθενείς που νοσηλεύονται και ειδικά σε εκείνους που έχουν παράγοντες υψηλού κινδύνου. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες με τη χρήση DOACs στους ασθενείς αυτούς, αλλά είναι αμφιλεγόμενοι. Έγινε λοιπόν μία συστηματική ανασκόπηση από τρεις μεγάλες στοιχειοποιημένες μελέτες που συνέκριναν τα DOACs με το χαμηλού μοριακού βάρους υπαρήνη. Οι μελέτες ήταν μεγάλες, ήταν η ADOP Trial, η Magellan Trial και η APEX Trial. Από την συνολική συστηματική ανασκόπηση των τριών μελετών, φαίνεται ότι δεν έχουμε ελάττωση του κινδύνου φλεβοθρόμωσης σε ασθενείς που πήραν DOACs και αντίθετα έχουμε μικρού βαθμού αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας. Επομένως, προς το παρόν, δεν συστήνεται η χορήγηση DOACs σε παθολογικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου που νοσηλεύονται. Και πάλι τα DOACs, η επόμενη μελέτη, συνεχώς κερδίζουν χώρο στις θεραπευτικές επιλογές και πολλές φορές χορηγούνται και σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Τα δεδομένα όμως για την εμπειροτοξικότητά τους από τη χρήση είναι σπάνια. Έγινε λοιπόν μία αναδρομική μελέτη για γυναίκες από το 2017 μέχρι το 2020 και καταγράφηκαν 614 αναφορές έκθεσης υγείων σε DOACs. Οι περισσότερες γυναίκες παίρναν ριβαροξαμπάνη, 502 κύσεις ήταν με τη ριβαροξαμπάνη. Η μέση διάρκεια έκθεσης της κύσης στην αγωγή ήταν 5,3 εβδομάδες. Η έκβαση της κύσης ήταν γνωστή σε 336 κύσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι σε αυτές τις 336 κύσεις, οι 6% είχαν ανομαλίες του εμβρίου και από αυτό το 6%, το 4% είχαν μείζονες ανομαλίες του εμβρίου και θεωρήθηκαν ότι σχετίζονται με DOACs. Αν και τα δεδομένα της μελέτης αφορούσαν κυρίως τη ριβαροξαμπάνη, φαίνεται ότι τα DOACs δεν σχετίζονται με μεγάλο κίνδυνο εμβριοπάθειας και επομένως, σε γυναίκες που είναι σε αγωγή με DOACs και μένουν έγκυες, δεν συστήνουμε διακοπή της κύησης, αλλά στενή παρακολούθηση. Η μελέτη αυτή αφορά την χορήγηση υδροξυχλωροκίνης σε ασθενείς με πρωτοπαθές αντιφοσφολιπηρικό σύνδρομο. Έχει γίνει από ελληνικό κέντρο και στη μελέτη αυτή εκτιμήθηκε η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της υδροξυχλωροκίνης σε 50 ασθενείς. Οι ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν είτε να λάβουν την κλασική αντιθρομβωτική αγωγή, είτε να λάβουν υδροξυχλωροκίνη μαζί με αντιθρομβωτική αγωγή. Η χορήγηση της υδροξυχλωροκίνης ήταν ασφαλής και υπήρχε χαμηλότερο ποσοστό θρόμβωσης στην ομάδα της συνδυασμένης αγωγής. Επίσης, μελετήθηκε ο τίτλος των αντισωμάτων σε ασθενείς αλλά και σε ασυμπτωματικούς φορείς αντιφοσφολιπηρικών αντισωμάτων και φαίνεται ότι σε μακροχρόνια χορήγηση υδροξυχλωροκίνης υπάρχει ελάττωση του τίτλου των αντιφοσφολιπηρικών αντισωμάτων. Επομένως, η υδροξυχλωροκίνη φαίνεται να είναι συμπληρωματική αποτελεσματική θεραπεία για να προλάβουμε τις θρομβώσεις σε ασθενείς με πρωτοπαθές αντιφοσφολιπηρικό σύνδρομο και θα πρέπει ίσως να εκτιμηθεί η δράση της σε ανθρώπους που είναι χωρίς αντιφοσφολιπηρικών αντισωμάτων και είναι ασυμπτωματικοί. Η μελέτη αυτή αναφέρθηκε επίσης στην προηγούμενη συνεδρία
αφορά, είναι μεγάλη μελέτη με 1.132 ασθενείς, με οξία καρδιακή ανεπάρκεια και πλάσμα εξώθησης κάτω από 50% και ανεμία, συντριοκανική ανεμία. Οι ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν να πάρουν πριν την έξοδο από το νοσοκομείο τους και για 24 ώρες είτε σίδηρο ενδοφλεβίως είτε εικονικό φάρμακο. Ο χρόνος παρακολούθησης της μελέτης ήταν 52 εβδομάδες και φαίνεται ότι η χορήγηση σιδήρου σε ασθενείς με οξία καρδιακή ανεπάρκεια και σιδηροπενία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο από νοσηλείας από καρδιανιακά αίτια, αλλά δεν επηρεάζει και την συχνητότητα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα.